Πρεμιέρα για νίκη για τον Πανιόνιο στο Χριστό της Γλυφάδας, στην επιστροφή του μετά από αρκετά χρόνια εκεί που ανήκει, στην μεγάλη κατηγορία, στην Greek Basket League όπως λέγεται πλέον. Νίκη επί του Κολοσσού με πολύ άγχος, με suspense και τελικά με νίκη στο τέλος 67-65 χάρη στις δύο βολές του Ενοκό. Κρατάμε την νίκη πραγματικά, αυτό είπε και ο Χρήστος Σαλούστρος. Αγχωτική νίκη, νίκη πρεμιέρας, χθες γίνανε αρκετά διπλά, αυτό φοβήθηκε ο προπονητής μας. Μόνο διπλά. Ακριβώς. Man of the match, ξεκάθαρα Ενοκό, έκανε τα πάντα μέσα στο γήπεδο. Άμυνα, επίθεση, assist, έβγαζε τα πάντα, τα πάντα. Με έναν Πανιόνιο που στο πρώτο ημίχρονο ήταν ξεκάθαρο ότι υπήρχε άγχος, ότι βλέπαμε από κοντά να τρέμουν τα χέρια τους. Υπήρχε αυτό, ξέρεις, το άγχος της Πρεμιέρας, το άγχος το άγνωστο, το άγχος των άδειων κερκιδών. Όλα αυτά έπαιξαν το ρόλο τους. Με γεμάτες κερκίδες, Γιώργο, μπορεί να ήταν και καλύτερα τα πράγματα. Ξέρεις, οι άδειες κερκίδες δημιουργούν μια πλέον παγωμάρα ακριβώς και δίνει και την ευκαιρία στον αντίπαλο να διεκδικήσει κάτι παραπάνω. Σωστά, σωστά. Στο δεύτερο μέρος είδαμε ένα Πανιόνιο να πατάει πολύ καλύτερα, να βγάζει ουσιαστικά ενέργεια στην άμυνα. Από την άμυνα ξεκίνησε αυτή η αντεπίθεση και εν τέλει η ανατροπή, η νίκη για τον ιστορικό. Άμυνες που έσφιξαν πολύ τον Κολοσσό, που τον έβγαλαν από το νερά του. Στο πρώτο ημίχρονο η αλήθεια είναι πως ο Κολοσσός έβρισκε εύκολα το διάδρομο προς το αντίπαλο καλάθι. Ο Πανιόνιος το αντίθετο. Ανατράπηκαν όλα αυτά στο δεύτερο μέρος, έβγαλε ενέργεια η ομάδα, έφτασε σε μια νίκη σημαντικότατη και τηρουμένων των αλλαγιών, δηλαδή ότι είναι ένα μάθημα μια σε άδειο γήπεδο και το ότι η εικόνα δεν ήταν και καλύτερη στη μεγαλύτερη διάρκεια του μάτσου. Οπότε ο Πανιόνιος νίκησε στην κακή του μέρα, Παναγιώτη. Ακριβώς. Και αυτό είναι σημαντικό και φυσικά είναι σημαντικό να συγκινάς με νίκη. Περίπου στα μέσα του τρίτου δεκαλέπτου πήρε μπρος ο Σμιθ, εξαιρετικός. Και ο Ντέιβις, ο οποίος δυστυχώς τραυματίστηκε, να πούμε. Περιμένουμε τα νεότερα. Περιμένουμε τα νεότερα, ελπίζουμε να μην είναι κάτι σοβαρό. Και στο τελευταίο δεκάλεπτο παίξαν τον μπάσκετ που να παίξουν πραγματικά με άμυνες, σφιχτές όπως είπες και εσύ, γρήγορες αντεπιθέσεις. Κάποια καλάθια που θα μπορούσαν να επιτευχθούν στο γρήγορο transition, δυστυχώς δεν έγινε για να διευρυνθεί το σκορ. Τέλος καλό, όλα καλά. Σωστά. Την νίκη. Κοιτάμε μπροστά και προχωράμε στο επόμενο παιχνίδι. Ένα σχόλιο έτσι ποδοσφαιρικό. Μπορεί να είμαστε στο ξεσκεφάδε τη στιγμή που σα μιλάμε, αλλά ο Πανιόνιος αυτή η Κυριακή ξεκίνησε ιδανικά για τον Πανιόνιο οργανισμό και τον κόσμο του με την νίκη του ποδοσφαίρου. Με την πιο πιστική εμφάνιση του Πανιόνιου φέτο στο πρωτάθλημα και στα φιλικά ακόμα θα έλεγα. Ο Πανιόνιος από την αρχή ήταν κυρίαρχο στο Μάστο Άργο, νίκησε με 2-0, μπορούσε να πετύχει κι άλλα γκολ. Εξαιρετικό το γκολ του Στούπη που ξεκλείδωσε την αντίπαλη άμυνα. Ο Κολοβός με άψογη τεχνική κατάρτιση και εξαιρετικό πλασέ, άνετο δείγμα της κλάσης του, έκανε το 0-2. Κάπου εκεί τελείωσε το μάτς και πλέον το μυαλό όλων στον Πανιόνιο στρέφονται στις εξετάσεις του Αβλονίτη, ο οποίος δυστυχώς τραυματίστηκε. Το πόσο σοβαρά θα το δούμε, έφυγε με πόνους και ελπίζουμε για τα καλύτερα αποτελέσματα. Ναι, ένας Πανιόνιος πραγματικά καμία σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια. Πάρα πολύ καλός στα περισσότερα σημεία του παιχνιδιού. Ένα παιχνίδι το οποίο προσωπικά το φοβούμαι να πω, Γιώργο. Δύσκολο παιχνίδι. Και εγώ ήταν ο αντίπαλος στο Άργος. Παρ' όλα αυτά, το μάτς το ξεκλείδωσε όπως είπε ο Στούπης και με ωραία ατομική ενέργεια του Κολοβού έγινε το 0-2. Έναν εκπληκτικό κόσμο παρευρέθηκε στο Άργος, πάνω από 500 άτομα περίπου. 500 και πλέον, ναι. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε. Μπράβο για τη στήριξη. Δυνατά συνεχίζουμε. Νομίζω ήταν η τέλεια Κυριακή. Κλείνουμε αυτό. Σας χαιρετούμε. Μπροστά, στα καλύτερα.